Λοιπόν, το όνομά μου είναι Βαγγέλης Κωνσταντίνου. Είμαι αντιπρόεδρος στο Σωματείο Συνταξιούχων του ΙΚΑ, του νομού Ιτωλκανανίας. Έχουμε σήμερα εκλογοαπολογιστική συνέλευση. Περάσαν 2 χρόνια από τις προηγούμενες εκλογές. Θα πούμε σήμερα αυτά τα 2 χρόνια τι μεσολάβησε με τους συνταξιούχους, τι χάσαμε ουσιαστικά περισσότερο, τι αντιπαλέψαμε εμείς και τι στόχους βάζουμε. Λοιπόν, θα προκηρύξουμε εκλογές. Δεν θυμάμαι την ημερομηνία απ' έξω τώρα να σου την πω. Λοιπόν, διαφορετική επιτροπή. Για να προχωρήσουμε, έχουμε μπροστά μας μετά τις εκλογές, μεθαύριο στις 17 που ψηφίζεται το περίφημη συμφωνία με τα μέτρα και τα αντίμετρα. Εδώ με τα λεγόμενα αντίμετρα θυμίζει τη λαϊκή προημία που λέει να σε κάψω γιαίν, να σε λείψω λάρ, να δεις τι καλό είναι. Πρώτα ψηφίζουμε να δεις ότι έχουμε και αντίμετρα. Και την άλλη μέρα έχουμε το βράδυ, γιατί δεν τελειώνουν σε μια μέρα αυτά, το βράδυ στις 7.30 έχουμε συλλαλητήριο πάλι στην πλατεία. Στις 17 είναι το πρωί στις 10. Επίσης προγραμματίζουμε μια συγκέντρωση που θα μας θυμίσει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Συνταξιούχων, ο Κουμπούρης, στο Δημαρχείο απ' έξω, αν θυμάμαι καλά, στις 23 του μηνός. Θα ξαναμιλήσουμε για αυτά, θα πούμε τότε. Και μια σειρά κινητοποίησης με κορύφωμα που θα γίνει στην Αθήνα τον άλλο μήνα. Θα μαζευτούμε από Δυτική Ελλάδα, θα κάνουμε συγκέντρωση στην Αθήνα, Πελοπόννησο, ας πούμε, και οι άλλοι. Και οι Βόρειοι θα μαζευτούν στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη θα πάνε στο Ηράκλειο, δηλαδή έχουν μοιραστεί. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε να σταματήσουμε αυτό τον κατήφορο που έχουν πάρει, γιατί μας έχουν βάλει στο στόχο από νοικοκυρέους να μας κάνουν ζητιάνους.